Είναι νεαρές γυναίκες, μπορούσα να μιλήσω με μόνο μία από αυτές που μιλούσε αγγλικά και άλλη μία που κατάλαβα ότι ψάχνει τις δύο αδελφές της, που δεν τις έχουμε βρει ακόμα. Η μία έχει μια κάκωση στο κεφάλι, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε ένα κάταγμα επίσης ισχύου. Γενικά οι γυναίκες είναι σε καλή κατάσταση, αλλά βέβαια είναι ταλαιπωρημένες, φοβισμένες και είναι ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εσείς κυρίως καθημερινά και που είναι πολύ δύσκολο πάντα στη διαχείρισή του. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που έχουν αφήσει τα πάντα πίσω τους, που έχουν ταλαιπωρηθεί και βρίσκονται στα τέμπη ενός νοσοκομείου σε μια γλώσσα που δεν μιλάνε, σε μια χώρα που τη γλώσσα τη δεν τη μιλάνε. Είναι δύσκολο. Πάντως, έχουν τη φροντίδα που χρειάζεται, είναι σε πάρα πολύ καλές συνθήκες και δεν κινδυνεύει κάποιο από αυτές. Είπαν αν υπήρχαν και παιδιά μέσα στη βάρκα. Δεν μας είπαν. Δυστυχώς όμως είχαμε και 17 μέχρι τώρα. Μας είπαν ότι δεν ξέρουν τα στοιχεία κανενός. Αυτό μας είπαν. Αυτή η μία που μιλούσε μας είπε ότι δεν ξέρει τα στοιχεία τους. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, είναι φοβερό. Είναι φοβερό γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε μια καλή ζωή και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου δεν το έχουν.